Γεια χαρά σε όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ, με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Σέρχιο Αραούχο στην ΑΕΚ. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι με τα αθλητικά κλπ, κλπ. μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχνάμε ποτέ, για να λαμβάνουμε ειδοποίησει για περαιτέρω βιντεάκια που ανεβάζω. Όσον αφορά τώρα το θέμα του Σέρχιο Αραούχο, είναι σίγουρα ένα παίχτη πολύ γνωστό στην ΑΕΚ. Το ξέρει και ο κόσμο. Έχει ένα παρελθόν. Στην πρώτη του θητεία ήταν εξαιρετικό από ό,τι θυμάμαι. Είχε σηκώσει πρωτάθλημα. Είχε δέσει ωραία εκεί μπροστά. Είχε στα άκρα τότε το Λάζαρο το Χριστοδηλόπουλο. Ο οποίο και τον τροφοδοτούσε ωραία. Αλλά και γενικά συνεργαζόταν ωραία. Τροφοδοτούσε και εκείνο το Λάζαρο. Είχε κάνει και μια δεύτερη θητεία Τώρα πιο πρόσφατα στην ΑΕΚ, όπου δεν πέτυχε τόσο, δεν έδειξε τόσα πολλά πράγματα. Έδειξε λίγο πιο έτσι αργός να το πω, με λιγότερη σπιρτάδα τέλος πάντων. Εντάξει, περνάνε και τα χρόνια. Όχι ότι είναι και μεγάλος, είναι 29 χρονών. Τώρα επιλέγει να του κάνει τετραετές συμβόλαιο από ό,τι άκουσα. Ο κόσμο τον αγαπάει, τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο. Βέβαια υπάρχουν και φίλοι της ΑΕΚ που διαμαρτύρονται και ζητούσαν κάτι καλύτερο. Από την άλλη μετά υπάρχει η διοίκηση που λέει ότι προφανώς χτίζει το γήπεδο και επενδύει εκεί οπότε δεν κάνει και τόσο μεγάλα ανοίγματα. Γενικά υπάρχει μια έτσι μουρμούρα. Όλο το καλοκαίρι οι πολλοί φίλοι της ΑΕΚ μου έχουν κάνει παράπονα. Εν πάση περιπτώσει θα τα βλέπετε και εσείς φαντάζομαι σε άλλα κανάλια και σε άλλες ιστοσελίδες, σχόλια κλπ. Το θέμα είναι το αν και κατά πόσο θα βοηθήσει ο Σέρχιο Αραούχο την ΑΕΚ. Αντικαθιστά προφανώς τον Νέλσον Ολιβέηρα, ο οποίος ανέβηκε στο Βορρά για τον Μπάοκ, τον επέλεξε ο Λουτσέσκου, ζητούσε και πολλά λεφτά. Εγώ εκεί συμφωνώ με τη διοίκηση της ΑΕΚ που επέλεξε το να μην τον ανανεώσει, διότι δεν τα άξιζε τα λεφτά αυτά προσωπικά για μένα ο Τώρα ο Ραούχο ίσως να προσφέρει και πιο πολλά πράγματα. Σου παίζει μύτη όπως είπαμε, σου βγαίνει και περιφερειακός, κρυφός κυνηγός αυτά, σκοράρει, ο καλός Αραούχο, τώρα θα δείξει αν θα επανεμφανιστεί, αν θα δουλευτεί ξανά. Θα κάνει λοιπόν δίδυμο με τον ε, Καρύμα Σαριφάρντ, τον Ιρανό, πάντα με την ελπίδα να είναι πιο ανταγωνιστική η ομάδα της ΑΕΚ, και όχι μόνο, ώστε να έχουμε και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να έχει πιο πολλή αγωνία, γιατί σίγουρα όταν δεν υπάρχει αγωνία και ανταγωνισμός, δεν χαίρεται και ο άλλος οπαδός ή ο άλλος φύλαθλος αντίστοιχα, τι νίκε και του τίτλου. Όπω και στο μπάσκετμπολ, όπου δεν υπάρχει Ολυμπιακό στην Α1, πόσο να χάρει ένα οπαδό του Παναγικού, α πούμε, το πρωτάθλημα τώρα. Δεν το χαίρεται όσο θα το χαιρόταν αν κέρδιζε τον Ολυμπιακό. Έτσι και ο Ολυμπιακό το αποδόσει, εφόσον το πέμπτο πρωτάθλημα με 40 βαθμού διαφορά, 25, 26, 30 κλπ. Δεν το χαίρεται τόσο όσο αν θα το πάρει με πιο λίγου πόντου διαφορά και το να έχει αγωνία και ανταγωνισμό. Αυτά για τώρα, αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει θα το λέμε από εδώ πέρα, ό,τι άλλο έχετε κι εσείς να μοιραστείτε ή να ανταλλάξουμε τις απόψεις ευχαρίστως. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση και σας χαιρετώ.